Καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Τώρα παρακολουθήσαμε μόλις ένα ρεπορτάζ για τα νέα νομοσχέδια που θα έρθουν στη Βουλή. Ένα από αυτά είναι για την ψήφο των αποδήμων. Εσείς έχετε ασκήσει έντονη κριτική σε αυτό, δεν συμφωνείτε. Θέλετε να διαμορφωθούν κάποια άλλα κριτήρια. Ποια είναι αυτά? Καταρχήν, να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν μιλάμε για μια κριτική στο να έχουν ψήφο οι απόδημοι. Δεν είναι εκεί η κριτική μας. Προφανώς, ο καθένας συμφωνεί στο να έχουν οι Έλληνες μετανάστες που ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια και τα χρόνια της κρίσης φύγανε στο εξωτερικό, φύγανε μάλλον εξαιτίας της πολιτικής των κυβερνήσεων στο εξωτερικό, να έχουν αυτοί οι άνθρωποι να διευκολύνονται για να ασκούν το δικαίωμα ψήφου από τον τόπο κατοικίας τους. Σε αυτό το οποίο ασκούμε κριτική, και έντονη μάλιστα, είναι αυτή η διευκόλυνση να γίνεται χωρίς κανένα κριτήριο, διαμορφώνοντας ουσιαστικά ένα εκλογικό σώμα στο οποίο, με χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται και άνθρωποι, μπορεί ενδεχομένως δεύτερης, τρίτης, τέταρτης γενιάς μετανάστες, οι οποίοι δεν έχουν κανένα δεσμό με τη χώρα μας, κανέναν δεσμό, κοινωνικό, οικονομικό δεσμό, και το πιο σημαντικό, δεν θα υφίστανται, δεν έχουν γνώση και δεν θα υφίστανται τις συνέπειες των όποιων πολιτικών τους επιλογών. Γιατί αυτό που λέει η κυβέρνηση, αν είστε κατά υπέρ της ψήφου των αποδήμων, είναι παραπλανητικό. Είναι ένα ψευδοδίλημμα. Βεβαίως και είμαστε υπέρ της ψήφου των αποδήμων. Όμως με τέτοιους όρους, που στην ουσία θα μιλάμε για ένα εκλογικό σώμα που θα προσομοιάζει στις συνθήκες ζωής με όσους ζουν στη χώρα μας. Γιατί φανταστείτε να επιλέγει, για παράδειγμα, για τη φορολογία, λέω εγώ, κάποιος ή κάποια ο οποίος δεν θα πληρώσει ποτέ φόρο στην Ελλάδα. Ή να επιλέγει για την κατάσταση στην παιδεία ή στην υγεία κάποιος ή κάποια η οποία δεν θα πάει ποτέ σε ελληνικό σχολείο, δεν θα πάει ποτέ σε ελληνικό νοσοκομείο. Από τη στιγμή που μένουν στο εξωτερικό όμως αυτοί οι άνθρωποι. Γι' αυτό λέω ότι θα πρέπει να υπάρχουν ορισμένα κριτήρια τα οποία να πιστοποιούν έναν δεσμό αυτών των ανθρώπων με την Ελλάδα. Και σας το λέω για να καταλάβουν οι τηλεθεατές μας για ποιο λόγο ασκείται η κριτική. Πρέπει να υπάρχει ένα δεσμό. Να μην ψηφίζει κάποιος ο οποίος δηλώνει Έλληνας. Είναι Έλληνας, δηλώνει Έλληνας και να μπορεί να ψηφίσει. Ναι, δεν είναι αυτό. Δεν είναι τόσο απλό. Είναι κάτι αντίστοιχο με τις δημοτικές εκλογές, όπου αλλού μένω, αλλού πάω και ψηφίζω. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Εδώ μιλάμε για μια μεταδημότευση στο πλαίσιο της ελληνικής επικράτειας. Εδώ μιλάμε για ψήφο ανθρώπων που δεν θα έχουν καμία συνέπεια από την όποια πολιτική τους επιλογή. Ενδεχομένως να έχουν πλήρη άγνοια. Λέω προς για τα προβλήματα κι εγώ. Και εγώ δεν έχω καμία συνέπεια. Αλλού μένω, αλλού πάω και ψηφίζω για δημοτικές εκλογές. Καμία συνέπεια. Σύμφωνοι, δεν είναι έτσι. Καλός δήμαρχος, είτε κακός. Δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί εδώ υπάρχουν κεντρικά όργανα των Δήμων και των Κοινοτήτων, των Περιφερειών, που χαράσουν μια πολιτική. Δεν είναι τόσο απλό. Δεν είναι το ίδιο πράγμα όμως, να είναι κάποιος τρίτης, τέταρτης γενιάς μετανάστης, να έχει πλήρη άγνοια. Άρα, εσείς τι ζητάτε για να γίνει κατανοητό στον κόσμο? Εμείς στις προηγούμενες, γιατί αυτό δεν είναι ένα καινούριο φαινόμενο, τέθηκε και στην προηγούμενη Βουλή. Εμείς εκεί είχαμε διατυπώσει κάποιες προτάσεις για ορισμένα κριτήρια, όπως για παράδειγμα την ύπαρξη ενός οικονομικού δεσμού, αυτό να προκύπτει μέσα και από φορολογικές δηλώσεις, να έχει ένα ελάχιστο χρόνο παρουσίας στην Ελλάδα και φυσικά μιλάμε πάντα για την αυτοπρόσωπη ψήφο, όχι την επιστολική, που κατοχυρώνει, αν θέλετε, και το αδιάβλητο της όλης διαδικασίας. Ξέρετε, αυτές οι προτάσεις μας δεν τις βγάλαμε από το στομάχι μας. Δεν είναι κάποια αυθαίρετη επινόηση δική μας. Είναι κριτήρια τα οποία υπάρχουν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, ιδιαίτερα εκείνες οι οποίες έχουν πολύ μεγάλο αριθμό αποδήμων, η Γερμανία, η Βρετανία, η Ιταλία κτλ., έχουν βάλει κριτήρια. Και αυτό δεν το κάνανε τυχαία. Δεν το κάνανε τυχαία. Άρα κάποιοι μπορούν να ψηφίζουν και κάποιοι δεν μπορούν. Κάποιοι δηλαδή θα αποκλειστούν με αυτόν τον τρόπο. Προφανώς. Κάποιοι οι οποίοι όμως δεν θα έχουν κανένα, ξαναλέω, δεσμό με τη χώρα και δεν θα έχουν καμία επίπτωση από την όποια πολιτική τους επιλογή. Ξέρετε, το δικαίωμα συνδέεται με κάποια υποχρέωση. Δεν υπάρχει μόνο δικαίωμα, υπάρχει και υποχρέωση. Όταν κάποιος, ξαναλέω, ψηφίζει για να καθορίσει τους φόρους, την παιδεία, την υγεία, τι κυβέρνηση θα έχουμε, τι εξωτερική πολιτική θα έχουμε, και την ίδια στιγμή δεν έχει καμία γνώση, και δικαιολογημένα, γιατί Αυτοί οι άνθρωποι, ιδιαίτερα τρίτης, τέταρτης γενιάς μετανάστες, έχουν συνδέσει τη ζωή τους με μια άλλη κοινωνία, με μια άλλη χώρα. Με τη χώρα που ζουν. Ακριβώς, με τη χώρα που ζουν. Δεν έχουν καμία συνέπεια. Τότε πώς αυτός θα καθορίζει τις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα? Νομίζουμε είναι εύλογα κριτήρια, τα έχουμε διατυπώσει, θα τα επαναλάβουμε και στη συνάντηση που θα έχουμε με την Υπουργό Εσωτερικών αμέσως μετά. Όμως είναι κριτήρια, ξαναλέω, που είναι αποδεκτά και από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και μάλιστα όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, σε ένα ή τον άλλο βαθμό, έχουν τέτοια κριτήρια. Αυτό που πάει να κάνει η κυβέρνηση, κατά τη γνώμη μας, ανοίγει πολύ επικίνδυνους δρόμους, ανοίγει τον εσκό του αιώλου. Και θα έχουν πολύ μεγάλη ευθύνη τα κόμματα, γιατί εκτός από τη Νέα Δημοκρατία βλέπω ότι ενδεχομένως και το ΠΑΣΟΚ ή άλλα κόμματα στηρίξουν αυτή την επιλογή, θα έχουν πολύ μεγάλη ευθύνη για αυτή την κατάσταση. Σκεφτείτε μόνο το εξής. Οριακά εκλογικά αποτελέσματα να καθορίζονται από την ψήφο ανθρώπων που δεν έχουν καμία σχέση με την Ελλάδα. Για τέτοιο πράγμα μιλάμε. Μάλιστα, σας σαφής. Πάμε τώρα και λίγο στο θέμα των ακτοπλοϊκών. Φαίνεται ότι εκεί οι ακτοπλόοι θα ανακοινώσουν μία μείωση της τάξης του 20% και κάποια πακέτα προσφορών οικογενειακά, θα το δούμε αυτό. Εσείς φαντάζομαι ότι θεωρείτε, όχι φαντάζομαι, ότι ότι η μείωση πρέπει να πάει στο 50%. Καταρχήν, πέρα από αυτό που λέτε πολύ σωστά, ότι πρέπει να υπάρχει πολύ μεγαλύτερη μείωση, η ουσία είναι ότι είμαστε 12 Ιουλίου. Έχει περάσει το μισό καλοκαίρι. Ναι, αυτό το θέσαμε και νωρίτερα στον κύριο Βρετάκο. Ακριβώς, βέβαια. Μα είναι ένα πολύ εύλογο ερώτημα. Και μας είπαν βέβαια ότι ήταν το θέμα των εκλογών και της υπηρεσίας. Είναι ένα τεράστιο ψέμα. Είναι ένα τεράστιο ψέμα. Η τιμολόγηση. Ξέρετε, επειδή γνωρίζω την κατάσταση και γνωρίζουμε και σαν κόμμα, δεν είναι θέμα προσωπικό, με τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, η τιμολόγηση έχει γίνει πάρα πολύ νωρίς. Έχει γίνει ήδη από τις αρχές του χρόνου. Είναι γνωστό από την προηγούμενη κυβέρνηση. Και κάποιοι έχουν βγάλει και εισιτήρια. Βεβαίως. Είναι γνωστό από την προηγούμενη κυβέρνηση και πάρα πολύ νωρίς ποιες είναι οι τιμές των εισιτηρίων την περίοδο του καλοκαιριού και πόσο πρέπει να πληρώσει μια τετραμελής οικογένεια, ιδιαίτερα αν έχει και γιοταχή αυτοκίνητο κτλ. Ένα τεράστιο ποσό. Λοιπόν, έπρεπε να φτάσουμε στις 12 Ιουλίου προκειμένου η κυβέρνηση να καλέσει τους ακτοπλώους για να κάνει συστάσεις και αυτοί να καταθέσουν τις όποιες προτάσεις τους κτλ. Και δεν ξέρουμε και πού θα καταλήξει αυτό στην τελική. Λοιπόν, έχει τεράστια ευθύνη η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και η προηγούμενη, γιατί ήξερε το πρόβλημα. Εμείς φωνάζαμε ότι είναι πανάκριβα τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια και μια και μιλάμε για ακτοπλώους και συνολικά εφοπλιστές, πρέπει να πούμε και δύο πράγματα. Σχεδόν όλες οι γραμμές, οι ακτοπλοϊκές γραμμές, επιδοτούνται. Σχεδόν όλες οι γραμμές θεωρούνται άγονες και επιδοτούνται από το ελληνικό κράτος. Επίσης, μιλάμε για εφοπλιστές οι οποίες έχουν εθελοντική φορολογία. Έχουν αφορολόγητο πετρέλαιο. Ο ελληνικός λαός, τα λαϊκά στρώματα έχουν τέτοια προνόμια? Προφανώς και όχι. Λοιπόν, και σε όλα αυτά, σαν να μην έφταναν, έρχονται και όλη αυτή η κερδοφορία μέσω από τα πανάκριβα ακτοπλοϊκά, από τα εισιτήρια των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών. Επομένως, είναι υπερόριμο αίτημα, αναγκαίο να μειωθούν και αν θέλετε και να επιστραφούν και τα χρήματα σε όσους έχουν βγάλει εισιτήρια. Όσους έχουν βγάλει εισιτήρια για να μην υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Πρακτικά μπορεί να γίνει. Πάρα πολύ εύκολα. Μπορεί να γίνει. Υπάρχουν πλατφόρμες. Η κυβέρνηση διαφημίζει το περίφημο ψηφιακό κράτος και τις περίφημες ψηφιακές διαδικασίες. Υπάρχουν παραστατικά. Όποιος κόβει εισιτήριο έχει και παραστατικά. Να μπορεί να γίνει με μια διαδικασία μέσω της εκλογής. Να γίνει επιστροφή. Έκοψα εισιτήριο και δεν πήρα αυτοκίνητο επειδή ήταν ακριβό και πήγα και νίκασα εκεί. Τι να μου δώσει? Λέω τουλάχιστον για αυτούς που έχουν. Σύμφωνοι. Δεν διαφωνώ. Αλλά συγγνώμη που διακόπτω, αλλά το θέμα αυτό ήταν από την προηγούμενη Βουλή. Δεν λέγαμε στον κύριο Τσιλάντη που είχαμε εδώ από την €800 για να πα στη Ρόδο. Εγώ απλά το επισημαίνω ότι είναι πολύ αργά πλέον να μιλάμε για μια μικρή μείωση. Η μείωση πρέπει να είναι μεγάλη αφενός και αφετέρου, επειδή είμαστε στη μέση του καλοκαιριού, πρέπει να υπάρχει και στήριξη όλων αυτών που πήγανε και βγάλανε εισιτήρια. Και το πιο σημαντικό φυσικά είναι να δούμε ποια είναι η κατάσταση, η μονοπωλιακή κατάσταση που υπάρχει στον χώρο των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών, που επιτρέπει και η πολιτική φυσικά, που επιτρέπει όλους αυτούς να διαμορφώνουν τέτοιου είδους τιμές σε βάρος του ελληνικού λαού σε βάρος όσους θέλουν να κάνουν έστω και λίγες μέρες διακοπές. Και είναι και το θέμα αυτό, κύριε Γκιόκα, αλλά και των εργαζομένων. Άντε πήγες, έβγαλες τα ειστήρια, πήγες. Το θέμα είναι πώς θα κάνεις εκεί οι διακοπές, τα δωμάτια, η ακρίβεια. Εδώ που τα λέμε, τα εισιτήρια είναι το λιγότερο με την έννοια ότι τα προϋπολογίζεις. Είναι ακριβά, ξεακριβά, λες τόσα έχει εκεί για να πάω. Τα προϋπολογίζεις. Όταν πας εκεί, πατάς το πόδι σου. Αυτό, αν δεν ξέρεις τι θα βρεις πλέον. Μάλλον ξέρεις τι θα βρεις. Αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σωστό και αν θέλετε απαντάει και σε αυτή την, ας το πούμε, την εικόνα για το τουριστικό θαύμα που καλλιεργούν διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις, και η σημερινή κυβέρνηση και όλες οι προηγούμενες. Γιατί μεγάλα ρεκόρ αφήξεων που τα βλέπουμε κάθε τόσο και τα διαφημίζουν οι κυβερνήσεις είχαμε ακόμη και τα χρόνια της κρίσης. Λοιπόν, και όμως αυτό το τουριστικό θαύμα που πατάει πάνω σε εργασιακές σχέσεις ζούγκλα, σαν και αυτά τα περιστατικά που έχουν δει το φως της δημοσιότητας με τον εργαζόμενο που κολυμπάει για να σερβίρει ή με τον ξενοδοχοϊπάλληλο ο οποίος στην ουσία του ρίξανε όλο το λάδι πάνω του για να, και τον κρύβανε μετά για να μην έχουν επιπτώσεις. Μιλάμε για τέτοιες εργασιακές σχέσεις. Μιλάμε για τις λαϊκές οικογένειες που δεν μπορούν να κάνουν ενδεχομένως ούτε μία μέρα διακοπές πολλοί από αυτούς. Και φυσικά μιλάμε και για την κατάσταση των ίδιων των νησιών, τις υποδομές των ίδιων των νησιών, με όλα αυτά για τις δομές υγείας, για τα ασθενοφόρα που δεν υπάρχουν σε μια σειρά κτλ. Εδώ βλέπετε λοιπόν πώς φαίνεται ο χαρακτήρας της ανάπτυξης. Από τη μια μεριά κέρδη για τους ξενοδόχους, κέρδη για τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, κέρδη για τα τουριστικά και τις μεγάλες μεταφορικές εταιρείες και την ίδια στιγμή διακοπές για λίγους, εργασιακές σχέσεις ζούγκλα και νησιά τα οποία δεν έχουν στοιχειώδεις υποδομές για τους μόνιμους κατοίκους προκειμένου να ζουν με αξιοπρέπεια και να καλύπτουν μια σειρά κρίσιμες ανάγκες. Τώρα, μιας και θέσατε και το θέμα με των εργασιακών και τα εργασιακά για σας είναι Ευαγγέλιο, απέναντί σας τώρα έχετε έναν καλό παίχτη ως Υπουργού Εργασίας και στο επικοινωνιακό κομμάτι. Πώς θα τα πάτε και τι περιμένετε? Περιμένετε τριετίες, περιμένετε συλλογικές συμβάσεις? Καταρχήν, τις τριετίες τις έχει αποκλείσει η ίδια η Κομισιόν, παρά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Τις τριετίες τις έχει αποκλείσει η ίδια η Κομισιόν με την πρόσφατη έκθεσή της, η οποία δημοσιεύτηκε λίγο πριν τις εκλογές, που στην ουσία στις στάσεις που έδωσε προς την ελληνική οικονομία, μεταξύ άλλων, ανέφερε και την ανάγκη να παγώσουν οι τριετίες. Που αν υπήρχαν σήμερα οι τριετίες, θα μπορούσε ένας εργαζόμενος με βάση έστω αυτόν τον κατώτατο μισθό να πάρει τώρα 950 ευρώ. Όχι στο τέλος της τετραετίας που λέει η κυβέρνηση. Εμείς, ξέρετε, δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη απέναντι στην κυβέρνηση ότι θα διασφαλίσει εργασιακά δικαιώματα. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Άλλωστε έχει δείγματα γραφής. Θα συνεχίσει μια πολιτική που κατά τη γνώμη μας εντείνει την εκμετάλλευση. Αυτό που μπορεί να γίνει και θεωρούμε ότι μπορεί να γίνει και με την οργάνωση των εργαζομένων, αλλά και με τη συμβολή του ΚΚΕ και με την αυξημένη δυναμική και τη δύναμη την εκλογική που έδωσε ο λαός στο ΚΚΕ, είναι να οργανωθούν οι αγώνες, οι μαζικές διαδικασίες στα σωματεία, στους χώρους δουλειάς, προκειμένου οι ίδιοι εργαζόμενοι με τον αγώνα τους να εξασφαλίσουν και συλλογικές συμβάσεις και αυξήσεις σε μισθούς προκειμένου να μπορούν να ζουν με αξιοπρέπεια, αλλά και μια σειρά άλλα εργασιακά δικαιώματα, όπως είναι η προστασία στους χώρους δουλειάς για να μην υπάρχουν εργατικά ατυχήματα όπως έχουμε κάθε τρεις και λίγο. Είδατε την προηγούμενη εβδομάδα στα ναυπηγεία Ελευσίνας. Ένας εργαζόμενος, και είναι και επίκαιρο τώρα και εξαιτίας του καύσωνα αυτές τις μέρες, και τα σωματεία χτες και το ΠΑΜΕ είχαν παρέμβαση στον Υπουργό Εργασίας προκειμένου να υπάρχουν μέτρα προστασίας των εργαζομένων από τις υψηλές θερμοκρασίες. Αυτό είναι ένα θέμα τώρα τις επόμενες μέρες. Είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Και πρέπει να διακόπτονται οι εργασίες, ιδιαίτερα σε μια σειρά χώρους δουλειάς με υψηλό θερμικό φορτίο. Την προηγούμενη εβδομάδα, σαν ναυπηγεία Εργασίας, ένας εργαζόμενος έχασε τη ζωή του επειδή εκτέθηκε σε υψηλές θερμοκρασίες. Να μας πείτε και για τις αυξήσεις, πώς τις είδατε τώρα στο δημόσιο, και με αυτό να κλείσουμε. Ναι. Και αν θα τις ψηφίσετε, κύριε Γκιόκα, όταν έρθουν. Θα δούμε. Καταρχήν πρέπει να δούμε, γιατί από ό,τι φαίνεται έρχεται ένα πολυνομοσχέδιο κτλ. Κοιτάξτε να δείτε. Μιλώντας για δημόσιο, πρέπει να πούμε το εξής. Μιλάμε για εργαζόμενους που έχουν να δουν αύξηση 14 χρόνια, που έχουν υποστεί τεράστιες περικοπές. Μιλάμε για εργαζόμενους που σε πείσμα και των δικών μας προτάσεων που το φέρνουμε ξανά και ξανά με προτάσεις νόμου, δεν έχουν 13ο και 14ο μισθό, όπως εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα. Λοιπόν, αυτά που δίνει η κυβέρνηση τώρα με μία αύξηση περίπου 70 ευρώ κατά μέσον όρο εργαζόμενου είναι ένα πολύ μικρό μέρος όλων αυτών των απολειών που είχαν αυτοί οι εργαζόμενοι αυτά τα χρόνια με όλες τις κυβερνήσεις. Και φυσικά είναι όμως κάτι. Αυτό εμείς δεν υποτιμάμε και το κάτι. Όμως ξαναλέω ότι με βάση τις συνθήκες ζωής, με βάση την ακρίβεια η οποία συνεχίζει να ταλανίζει. Θεωρείται προφανώς ότι δεν φτάνει. Με βάση τον πληθωρισμό, ιδιαίτερα στα τρόφιμα που υπάρχει και τη μείωση του πραγματικού εισοδήματος, αλλά και με βάση τις περικοπές που είχαν οι δημόσιοι υπάλληλοι όλα τα προηγούμενα χρόνια, είναι κάτι πάρα πολύ μικρό. Εμείς ζητάμε και το επαναφέρουμε και δεν τον θεωρούμε κάτι ξεχασμένο, την επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού για τους εργαζόμενους στο δημόσιο. Μάλιστα. Και αυτό το αίτημα θα το επαναφέρουμε και στη συζήτηση του πολυνομοσχεδίου που έρχεται. Να δούμε, επειδή περιμένουν οι δημόσιοι υπάλληλοι τώρα το πότε θα πάρουν τα χρήματα, είπαμε από 1η του 2024, αλλά να δούμε πότε θα έρθει και πότε θα ψηφιστεί. Πρέπει να περάσουμε να δούμε τι γίνεται με τις επιτροπές. Να σας ευχαριστήσουμε. Ευχαριστούμε κύριε Γκιόκα για την παρουσία σας.